18 News Web TV. Καλησπερίζω την βουλευτή Κορινθίας, την κυρία Μαριλένα Σουκουλιβιλιάλη, και την ευχαριστώ ιδιαιτέρως που μας κάνει την τιμή να είναι στο αποψινό δελτίο ειδήσεων του 18 News. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και συγχαρητήρια. Πραγματικά σας το λέω όχι τυπικά, μέσα από την καρδιά μου, για την άρτια δουλειά που κάνετε στον τομέα της πληροφορίας και της ενημέρωσης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Βιλιάλη, και τα λόγια σας μας τιμούν ιδιαιτέρως. Θα μπούμε κατευθείαν στις ερωτήσεις που θέλουμε να σας θέσουμε και αφορούν γενικότερα την Κορινθία. Θα θέλαμε να μας πείτε σχετικά με μια συνάντηση που είχατε με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, τον κύριο Διδασκάλου. Τι ακριβώς θέματα είχατε θέσει στον Γραμματέα που αφορούν την Κορινθία? Βεβαίως, με μεγάλη χαρά. Το ξέρετε πολύ καλά και εσείς ότι η Κορινθία μας είναι πλούσια σε πολιτισμική κληρονομιά. Έχει αφήσει άλλωστε το αποτύπωμά της στο παγκόσμιο γίγνεσθε και με τα βήματα του Αποστόλου Παύλου. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι είχαμε πολλά και σημαντικά πράγματα να πούμε με τον κύριο Διδασκάλου, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος Πελοποννήσιος, έχει καταγωγή από τον Ναύπλιο, γνωρίζει την Κορινθία. Συζητήσαμε καταρχήν για την Ακροκόρινθο και για τον βράχο της Ακροκόρινθου, τον Ακροκόρινθο στην αρχαία Κόρινθο. Για εμάς έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία και να τον ξαναδούμε ηλεκτροφωτισμένο. Συζητήσαμε και ήταν θετικός και αυτός. Θυμάστε, στο παρελθόν επί νομαρχιακής αυτοδιοικήσεως είχαμε κάνει κάποιες προσπάθειες με νομάρχη τον Νίκο τον Ταγαρά, ήμουν αντινομάρχης και εγώ, και κάναμε κάποια πράγματα τα οποία όμως δεν διατηρηθήκαν. Υπήρξαν εκλοπές οι οποίες αφήσαν πάλι τον Ακροκόρινθο στο σκοτάδι. Είναι θετικός ο Γενικός Γραμματέας. Το σημαντικό είναι ότι μπορεί να το χρηματοδοτήσει και ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, ο κύριος Νίκας, με τον οποίο σας θυμίζω ότι συναντήθηκα λίγο καιρό πριν μιλήσω για αυτό το θέμα με τον Γενικό Γραμματέα, και ο οποίος είναι θετικός να αναλάβει και να κάνει το έργο. Ωραία. Και να βρει βεβαίως θετική ανταπόκριση από το Υπουργείο Πολιτισμού. Το σημαντικό επίσης που συζητήσαμε και πέρασε και το κεντρικό συμβούλιο χθες ήταν και η ανάπλαση του Ξενία. Το Ξενία στην αρχαία Κόρινθο έχει δοθεί στον Δήμο εδώ και πάρα πολλά χρόνια, επί Δημαρχίας στο Μαθωμαϊδη, και η μελέτη τώρα έχει αναπροσαρμοστεί και είχε κατατεθεί στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο για να περάσει η ανάπλαση του Ξενία και μια χωροθέτηση ενός θεάτρου ενδεχομένως θα μπορούσε να γίνει στην περιοχή. Ξέρω ότι ο Δήμαρχος ήταν παρόν στο χθεσινό ΚΑΣ και έχει κάνει και μια συνέντευξη για αυτό το κομμάτι. Έτσι όπως θέλουν και αυτοί σαν νέα δημοτική αρχή να μπουν στη διαδικασία του έργου. Πολύ σημαντικό επίσης για το οποίο συζητήσαμε είναι το αρχαίο στάδιο της Ισθνίας. Σας θυμίζω ότι τα Ίσθνια σαν αγώνες τα αρχαία χρόνια ήταν τόσο σημαντικά όσο τα Παναθήναια και οι Ολυμπιακοί αγώνες. Βεβαίως. Και είναι κρίμα το στάδιο της Ισθνίας να μην έχει ολοκληρωθεί η απαλωτρίωσή του και να θυμίσει έτσι περισσότερο σκουπιδότοπο παρά αυτό που υπάρχει κάτω από τη γη, κάτω από τα χώματα. Και έχει γίνει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της απαλωτρίωσής του, πάνω από 15 στρέμματα, και έχουν μείνει άλλα 6. Τον παρακαλέσαμε να επισπεύσει τη διαδικασία για να προχωρήσει αυτό το πράγμα και να δούμε τελικά αρχαιολόγους, όπως ήμασταν τυχεροί, ήταν ο Στέφανος Μίλερ,
πριν χρόνια που έκανε την ανασκαφή στο αρχαίο στάδιο της Θεμέας. Και έχουμε σήμερα την αναβίωση των έμπαιων αγώνων όπου προσελκύει επισκέπτες και αθλητές και ανθρώπους από όλο τον κόσμο, όχι μόνο από την χώρα μας, ούτε από την Ευρώπη, αλλά και από την Αμερική και από αλλού. Να κάνουμε κάτι τόσο σημαντικό και στα Ίσθυνα θα είχε πολύ μεγάλη αξία για εμάς, γιατί θα μπορούσαμε να το εντάξουμε θεματικά και με τα βήματα του Αποστόλου Παύλου που παραπτάζουν σήμερα στις Κεχριές, εκεί που υπάρχει και ένα καταπληκτικό λιμάνι μέσα στη θάλασσα, που θα μπορούσαμε τώρα με το νομοσχέδιο που περάσαμε πριν μερικούς μήνες για τον καταδυτικό τουρισμό να κάνουμε ένα αρχαιολογικό πάρκο. Και θα μπορούσαμε να το συνδυάσουμε και με τον Ισθμό, όπου δυστυχώς είναι ένας γίγαντας παραμελημένος από όλους όλα τα χρόνια και δεν θα πρέπει να τον αφήσουμε έτσι τον Ισθμό μας. Θα φτάσουμε και στον Ισθμό σε λίγο. Θα το αφήνω και τον Ισθμό. Συζητήσαμε με τον κύριο Νοταρέικο και για τον Νοταρέικο, το αρχοντικό των Νοταράδων στη Θεατρίκαλα. Είναι κάτι που το έχω συζητήσει στο παρελθόν και με την κυρία Μενδώνη και εγώ και ο Δήμαρχος Ξυλοκάστρου, ο κύριος Τσότος, και είναι θετική όλη η ηγεσία του Υπουργείου να το σώσουμε. Και είμαστε σε μια συνεχή επικοινωνία και για τα έργα που έχει καταθέσει η Περιφέρεια Πελοποννήσου εκεί. Είμαστε σε μια συνεχή επικοινωνία για να μπορέσουμε τελικά έτσι να αφήσουμε ένα στίγμα πολύ σημαντικό στην Κορινθία μας. Εγώ θα ήθελα πρωτού πάνω στο επόμενο κομμάτι της κουβέντας μας απλά να σας τονίσω ότι υπάρχει και η Ρωμαϊκή Έπαυλη που έχουμε στο Λουτράκια, που από ό,τι ακούμε και μαθαίνουμε υπάρχουν σημαντικά ευρήματα. Και θα ήθελα επίσης... Ένα έργο που το έχει στηρίξει και η Περιφέρεια Πελοποννήσου στο παρελθόν και συνεχίζει και η Νέα Περιφερειακή Αρχή να το στηρίζει. Και θα ήθελα να σας πω, κυρία Σοκουλή, ότι στους Αγίους Οδόρους, που είναι και η πύλη της Πελοποννήσου, υπάρχει η αρχαία Κρωμιώνα και υπάρχει το θεατράκι, το οποίο συζητούσα, είχαμε κάνει και μία εκπομπή εμείς εδώ πέρα και ρώτησα πού είναι τα ευρήματα και μου είπαν ότι βρίσκονται στα Μέγαρα. Μου το είπε ο Αντιδήμαρχος των Αγίων Θεοδωρών, ο κύριος Ράτης. Μάλιστα. Ότι τα ευρήματα της αρχαίας Κρωμιώνας φυλάσσονται στα Μέγαρα. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο θα έπρεπε αυτό και αν είναι σωστό, εφόσον ανήκει σε άλλο νομό. Δεν ξέρω. Το κρατώ ως παρατήρηση και θα το δω και εγώ με τον Θα ήθελα να το δείτε αυτό. Θα ήθελα. Θα επικοινωνήσω με τον κύριο Σπύρο Ράτη και θα έχω νέα σύντομα. Βεβαίως. Λοιπόν, να περάσουμε τώρα σε ένα θέμα το οποίο είχατε μία συνάντηση με τον Πρωθυπουργό μας, τον κύριο Μητσοτάκη, και συζητήσατε για θέματα όπως ήταν η ανάδειξη του Ισμού σε σημείο τουριστικής αναφοράς, η ανάπτυξη ενός κέντρου αγροτικής καινοτομίας, έρευνας και κατάρτισης στην περιοχή, καθώς και η ανάδειξη της Νεμαίας σε πυρήνα σύγχρονου τουριστικού αγροτοδιατροφικού προορισμού. Θέλουμε να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας σχετικά με τον Ισμό, γιατί ο Ισμός είναι ένα, από ό,τι ξέρετε και εσείς, ένα θέμα το οποίο δυστυχώς απασχολεί εντόνως την επικαιρότητα. Είναι ορόσημο, ναι. Και γι' αυτό και εγώ το θεωρώ σημείο τουριστικής αναφοράς. Όχι μόνο για την Κορινθία μας, ούτε για την Πελοπόννησο, αλλά για ολόκληρη την χώρα. Βεβαίως. Και αυτό συζήτησα με τον Πρωθυπουργό μας σε μια πραγματικά πολύ δύσκολη συγκυρία για την χώρα μέσα στον κορονοϊό. Λίγες ώρες αφότου είχε κάνει το διάγγελμά του για το δεύτερο lockdown, μιλήσαμε και για τα θέματα που απασχολούν όλες τις κοινωνικές ομάδες και τις παραγωγικές δυνάμεις του τόπου μας για τον κορονοϊό και για την πανδημία αυτή που αφορά όλο τον κόσμο, αλλά και για πράγματα αναπτυξιακά για την Κορινθία, γιατί ξέρετε ότι πρέπει να βλέπουμε την επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα η πανδημία
θα περάσει. Ο εμβολιασμός για μας είναι το μεγάλο στοίχημα τώρα πια, αυτό βλέπουμε μπροστά μας. Και θα πρέπει να μπούμε σε ένα έντονο μεταρρυθμιστικό έργο που συνεχίζεται και νομοθετικό έργο για να μπορέσουμε να αναθερμάνουμε τον οικονομικό κύκλο. Άρα εδώ στην Κορινθία μας είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να βρούμε τρόπους να δημιουργήσουμε νέο πλούτο και να συντηρήσουμε βεβαίως αυτόν που έχουμε και να μην μείνει κανένας πίσω. Ο ισθμός λοιπόν είναι το διαμάντι μας, είναι το βαρύ πυροβολικό μας, είναι το δεύτερο σε επισκεψιμότητα αξιοθέατο στην χώρα. Μετά την Ακρόπολη, βεβαίως. Ακριβώς. Άρα πρέπει να επενδύσουμε πάνω του. Για εμένα προσωπικά και για όλους εμάς που δραστηριοποιούμαστε πάνω σε αυτό εδώ και ένα χρόνο, είναι μεγάλο στοίχημα και χαίρομαι που και ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, με τον οποίο έχω άριστη σχέση και συνεργασία, κοινώνησε αυτό το θέμα, αυτό το μεγάλο ζήτημα. Και θα επενδύσει 16 εκατομμύρια ευρώ στον Ισθμό, κυρίως σε έργα που αφορούν τις υποδομές. Συναντήθηκα και με τον πρόεδρο, τον καινούργιο διευθύνοντα σύμβουλο της ΑΕΒΙΚ, τον κύριο Ραδικόπουλο, και συζητήσαμε τα θέματα που αφορούν τις κατολισθήσεις και όλα τα προβλήματα που έχουμε σε επίπεδο πρανών και με τις μελέτες που ετοιμάζουν και τα έργα που θα κάνουν και τα χρήματα που χρειάζονται και από το Ταμείο Ανάκαμψης για να γίνουν τα μεγάλα έργα που χρειάζεται ο Ισθμός. Αλλά συζητήσαμε και με τον Πρωθυπουργό το πώς θα αποκτήσει επισκεψιμότητα καινούριο κόσμο. Για μας πρέπει να γίνει μια μεγάλη αρχιτεκτονική έκρηξη στον Ισθμό και να πούμε ότι από τη μεριά της Ποσειδονίας έως και τη μεριά των Ισθνίων όλο αυτό γίνεται ένα μεγάλο θεματικό πάρκο, μια μεγάλη διαδρομή να έχει μουσιακούς χώρους, θα μπορούσαν κάλλιστα να γίνουν τέτοιοι χώροι και στην Ποσειδονία που είναι το εργοστάσιο το παλιό Ριτίνι, η καλύτερη Ριτίνι της χώρας έβγαζε κάποτε εκεί. Ναι, και να συνεχίσουμε έτσι και με την αρχή Αρδίολκο, ενδεχομένως και με τρισδιάστατες πραγματικότητες που θα μπορούσαν να γίνουν στην περιοχή. Τέλος πάντων, έχω καταθέσει μια πρόταση στο γραφείο του Πρωθυπουργού και την ολοκληρώνω για να γίνει ακόμα πιο συγκεκριμένη μέσα στο επόμενο διάστημα να μπορέσουμε να κάνουμε κάποια πράγματα που αφορούν την ποιότητα που πρέπει να δώσουμε στον τόπο μας. Μάλιστα. Και χθες, από ό,τι γνωρίζω για τα θέματα αυτά των κατολισθήσεων, υπήρξε και τη διάσκεψη του Περιφερειάρχη. Υπήρχε και ο κύριος Ταγάρας, ο υπουργός μας, συμμετείχε στην τηλεδιάσκεψη. Γενικά, επειδή υπάρχει μεγάλη ανησυχία, κύριε Βιλιάλη, επειδή γινόμαστε αποδέκτες όλων των παραπώνων και των ανησυχιών των ανθρώπων, των πολιτών εδώ πέρα, πραγματικά θέλω να πείτε και θέλω να ξέρουν ο κόσμος τι ακριβώς έχει σκοπό να κάνει η κυβέρνηση. Γιατί και στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λουτρακίου και τα λοιπά, και ο Δήμαρχος είπε ότι δεν είναι δικιά μας δουλειά το να φτιαχτεί και να στηθεί και να προσεχτεί ο Ισθμός, είναι θέμα της κυβέρνησης, πρέπει να διατεθούν μεγάλα κονδύλια. Άρα λοιπόν αυτό το θέμα το γνωρίζει και ο Πρωθυπουργός, μου λέτε. Βέβαια. Το γνωρίζει και θέλει να βοηθήσει. Σας θυμίζω ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για 99 χρόνια ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της εθνικής μας περιουσίας το έδωσε στο υπερταμείο. Δυστυχώς μέσα σε αυτή την εθνική μας περιουσία είναι και ο Ισθμός. Άρα ο Ισθμός ανήκει στο υπερταμείο και αυτό το κάνει, δεν το κάνει τόσο άμεση την πρόσβαση του καθενός μας. Δεν ανήκει στον Πρωθυπουργό, ούτε στον Υπουργό Οικονομικών, ούτε καν στην ΑΕΒΙΚ με αυτήν την έννοια που λέμε ότι ξέρετε κάτι, χάλασε η λάμπα έξω από το σπίτι μου, πάω στο Δήμαρχο να μου τη φτιάξει. Γι' αυτό και ο ένας αγώνας που έχει ξεκινήσει εδώ και έναν χρόνο και συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε. Και σας πληροφορώ και θέλω να το καταλάβετε αυτό, γιατί έχω ασχοληθεί απίστευτες ώρες με αυτό το κομμάτι. Δεν είναι δουλειά ενός ή δύο ανθρώπων, είναι δουλειά όλων μας και του Δήμου Κορινθίων και του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων και του Περιφερειάρχη και του Πρωθυπουργού και των Υπουργών, όλα τα Υπουργεία Πολιτισμού για την Αρχαία Δίωλκο, υποδομών για τα έργα, ενέργειας και περιβάλλοντος για τα περιβαλλοντικά και για τα γεωλογικά φαινόμενα. Είναι ένα έντονο γεωλογικό πάρκο όλο αυτό το πράγμα μέσα στον Ισθμό που υπάρχει.
Χρειαζόμαστε όλοι, όλοι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε και σας το λέω με πάσα ειλικρίνεια. Όλοι μαζί χρειαζόμαστε, παρακολουθώ τις ενέργειες του Δήμου, την ενέργεια της αξιωματικής αντιπολίτευσης και της κυρίας Πρωτόπου που αναβάλει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και να ζητήσει εξώδικο από την ΑΕΔΙΚ. Ναι. Ξέρω ότι έχει αναλάβει δικηγόρος αυτή την υπόθεση. Θα μιλήσω και με τον κύριο Ανδρικόπουλο μέσα στο άμεσο μέλλον για τις ενέργειες και τις δικές τους έτσι όπως θα κινηθούν. Ξέρω ότι ετοιμάζεται μελέτη για το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά σας λέω χρειάζεται ριζική ανάπλαση. Δεν είναι δυνατόν να πηγαίνει σήμερα στο εκεί που είναι το σούπερ μάρκετ, να μην κάνω διαφήμιση και να νομίζεις ότι μπορείς να παρκάρεις δίπλα και τελικά αυτό το πράγμα να είναι τα πρανή του ισθμού ή να έχουν χαθεί ανθρώπινες ζωές και άδικα σε αυτό το κομμάτι. Είναι ευθύνη όλων μας να αλλάξει αυτό το πράγμα και χρειάζεται να γίνει γρήγορα. Και είναι πάρα πολλοί αυτοί που μπορούν να βοηθήσουν και να προσφέρουν. Δεν είναι μόνο ο ένας. Συνεχίζουμε τις προσπάθειες λοιπόν προς αυτή την κατεύθυνση. Λοιπόν, θα πάμε λίγο παρακάτω και θα πάμε στη Δυτική, πάλι θα μείνουμε στη Δυτική Κορινθία και θα πάμε στο πρόβλημα της διάβρωσης, πάλι σε γεωλογικά προβλήματα, λόγω, όπως επειδή είμαστε σεισμοπληκτή, σεισμογόνα περιοχή, Είναι πρόβλημα. Εκεί τι γίνεται? Η διάβρωση είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για την περιοχή του Κορινθιακού μας. Έχει ξεκινήσει από την προηγούμενη κυβέρνηση η δημοπράτηση μιας μελέτης που αφορά το φαινόμενο από την Πάτρα μέχρι τον Ισθμό. Είναι σε εξέλιξη λοιπόν αυτή η μελέτη. Έχω κάνει 3 ραντεβού μέσα σε όλο αυτό το διάστημα με τον καινούριο Γενικό Γραμματέα Υποδομών, τον κύριο Καραγιάννη, ο οποίος παρακολουθεί την εξέλιξή της. Είναι μεγάλη μελέτη, αλλά νομίζω ότι είναι πια η μόνη που μπορεί να μας δώσει σωστά αποτελέσματα, γιατί είδατε κι εσείς και ο χρόνος έδειξε ότι προσπαθώντας να βελτιώσεις μία περιοχή, ξαφνικά το πρόβλημα μετατοπίζεται σε μια άλλη. Ναι, σωστά. Και έτσι επέμβαινες ακόμα και με μπαζώματα σε ένα κομμάτι και ξαφνικά βίαζες ένα άλλο κομμάτι. Με το να λειτουργείς λοιπόν συλλογικά σε όλο αυτό το κομμάτι της θάλασσας από την Πάτρα μέχρι τον Ισθμό, νομίζω ότι θα μπορέσει να δείξει τα προβλήματα που είχαν τα προηγούμενα έργα πάνω στις ακτές και να μας δώσει το σωστό πια αποτέλεσμα και να δουλέψουμε σωστά για να μην δημιουργηθούν άλλα προβλήματα. Αυτή τη μελέτη περιμένουμε να ολοκληρωθεί και με το που είναι έτοιμη και κατατεθεί στο Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών, να είστε σίγουρος ότι θα βρούμε και τον τρόπο να χρηματοδοτήσουμε το έργο. Προτού να πούμε το τελευταίο θέμα που κρατάω και είναι για τον COVID, επειδή όπως γνωρίζουμε όλοι μας απασχολεί, θα πάω να σας πω ένα μεγάλο μπράβο για, επειδή παρακολουθούμε όπως ξέρετε το τι γράφει και το τι λέει ο κάθε άνθρωπος εδώ πέρα, ειδικά οι πολιτικοί. Είχατε λοιπόν κάνει μια πολύ καλή κίνηση και είχατε πει ότι είχατε στείλει μια πρόσκληση για τη στήριξη του τομέα ελαιολάδου λόγω της πανδημίας COVID για τους κατά κύριο επαγγελμάτων των αγροτών της περιοχής. Αυτό το κάνετε μόνο εσείς, δεν το είδα πουθενά αλλού να υπάρχει εκτός... Να δημοσιοποιείτε. Να δημοσιοποιείτε, ναι, σωστά. Και εκτός από εσάς το είδαμε και κάπου αλλού σε ένα δήμο που είναι εκτός Κορινθίας. Λοιπόν, πείτε μας, γιατί εχθές τέθηκε και ένα παρόμοιο ζήτημα και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Οι άνθρωποι, οι ελαιοπαραγωγοί που έχουν πληγεί, δεν γνωρίζουν, νομίζω, το τι μπορούν να λάβουν. Θέλετε να μας πείτε? Μάλιστα. Βεβαίως. Είναι πολύ σημαντικό και αξίζουν πολλά συγχαρητήρια και στον Υπουργό, τον Μάκη τον Βορύδη, για αυτό. Ξέρετε, τίποτα δεν χαρίζεται και τίποτα δεν έρχεται τυχαία. Γίνανε πολύ συντονισμένες προσπάθειες και στο κομμάτι της ελιάς και του ελαιολάδου για να το στηρίξουμε. Όπως και σε όλα τα αγροτικά προϊόντα, ο αγώνας είναι διαρκής. Γιατί πραγματικά οι αγρότες μας
βάλλονται όχι μόνο από τον κορονοϊό σήμερα και την παγκόσμια πανδημία, αλλά και από τις καιρικές συνθήκες. Δεν τους έχουν αφήσει και να από το δάκο είχαν μεγάλο πρόβλημα. Σωστά, σωστά. Τεράστιο πρόβλημα πέρσι. Αλλά και τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Σωστά. Ναι. Πια έχουν πάψει να είναι ακραία και σπάνια, αλλά είναι η καθημερινότητα, η καθημερινότητα μιας ολόκληρης χρονιάς. Γι' αυτό και εμείς έχουμε έναν διαρκή αγώνα στο να προσπαθούμε να βρούμε καινούριους τρόπους, ενδεχομένως και καινούριες τεχνολογίες και ενδεχομένως και καινούριες καλλιέργειες, γιατί τα πράγματα συνεχώς αλλάζουν και εξελίσσονται και δεν πρέπει να μείνουν πίσω και οι αγρότες μας από αυτήν την εξέλιξη και από αυτή την πρόοδο που συντελείται σε επίπεδο παγκόσμιο. Όσον αφορά το πρόγραμμα τώρα, ενημερώθηκαν άμεσα, εγώ το δημοσιοποίησα το θέμα αμέσως με το που βγήκε, γιατί πραγματικά οι αγρότες περιμένουν πώς και πώς οτιδήποτε μπορεί να τους βοηθήσει και να συνεισφέρει στο εισόδημά τους. Είναι ένα πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της χώρας μας και της ελληνικής κυβέρνησης να στηρίξει την ελιά λόγω COVID. Αφορά τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και μόνο και έχουν το δικαίωμα και ξέρω καλά ότι και όλες οι ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών του νομού μας έχουν καλέσει και τηλεφωνικά και με email, με οποιαδήποτε δυνατότητα υπήρχε, δηλαδή όλους τους αγρότες τους που έχουν ελιές για να πάνε να κάνουν αιτήσεις μέχρι τις 27 Νοεμβρίου, έτσι. Ακριβώς. Προβλήματα έχουν παρατηρηθεί σε κάποιες περιπτώσεις κυρίως ανθρώπων που κάνουν και κάτι άλλο και ενδεχομένως τα εισοδήματα από εκεί να είναι μεγαλύτερα, όπως και σε κάποιες περιπτώσεις αγροτών που έχουν βγει σε σύνταξη και χρειάζονται ενδεχομένως και κάποιες άλλες έξτρα βεβαιώσεις ή έγγραφα. Αλλά είμαστε σε μια διαρκή επαφή και επικοινωνία με τον Υπουργό, στοχεύοντας στη βελτίωση και της πρόσκλησης και της αξιολόγησης αργότερα. Ωραία. Πάμε τώρα στο τελευταίο θέμα που θα θέλαμε να συζητήσουμε και να μην σας κουράσουμε περαιτέρω. Είναι το εξής. Είναι το θέμα του COVID. Ένα τεράστιο θέμα που έχει πολλές πτυχές, αλλά θα ήθελα να το αναλύσουμε κάπως πιο γενικά. Απλά και μόνο να σταθούμε σε ένα κομμάτι που έχει να κάνει με τα rapid test. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί στο Δήμο Κορινθίων, στο Δήμο Βέλου Βόχας έχουν γίνει rapid test και κάποιοι άλλοι δήμοι τώρα στην Κορινθία λένε γιατί όχι και σε εμάς. Γιατί δηλαδή να μην γίνουν rapid test και στο Δήμο, λέω εγώ, Λουτρακίου, Περαχώρης Αγίων Θεοδωρών. Γίνανε στους δημοτικούς υπαλλήλους. Ναι, αλλά έρχονται οι άνθρωποι και σου λέει εγώ θέλω να κάνω rapid test. Να δω αν έχω κορονοϊό. Σωστά. Και να προστατεύσω και εμένα και τους γύρω μου και την οικογένειά μου. Σωστά, σωστά. Κοιτάξτε να δείτε. Ξέρω ότι και ο ΕΟΔΗ και η διοίκηση του νοσοκομείου Κορίνθου και η περιφέρεια είναι σε επαφή με όλους τους δήμους για αυτήν την διαδικασία. Ενδεχομένως να πρέπει ο Δήμος να κάνει κάποιες ενέργειες και μήπως κάποιοι Δήμοι δεν τις έχουν κάνει ακόμα ή δεν έχει έρθει τη σειρά τους. Γιατί σας θυμίζω ότι όταν τελείωσε από τον Δήμο Κορινθίων μεταφέρθηκε όλο αυτό το κινούμενο όχημα στο Δήμο Βέλου Βόχας. Οπότε να συνεχίσει να έρχεται και άλλο. Αυτό θα πρέπει να το δούμε σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ και με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη με την Πολιτική Προστασία και τον κύριο Χαρβαλιά και θα μπορέσω να σας πω περισσότερα, αλλά έχω την αίσθηση ότι λειτουργεί έτσι το σύστημα, ότι ήδη έχουν ισχύσει για όλο τον νομό και πηγαίνει από Δήμο σε Δήμο η μονάδα. Πολύ ωραία. Σχετικά τώρα με το COVID, πώς τα βλέπετε τα πράγματα, κυρία Σκούλη? Κοιτάξτε να δείτε.
Έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία να είμαστε όλοι μαζί. Εγώ επιμένω σε αυτό. Είναι πολύ εύκολο να επενδύσει κάποιος στην αγωνία, στον φόβο και στην ανασφάλεια των ανθρώπων που δικαιολογημένα έχουμε, γιατί είναι κάτι καινούριο. Δεν έχουμε ζήσει πάλι παγκόσμια πανδημία. Είχε 100 χρόνια να ξανάρθει αυτό το κακό. Και ζούμε πραγματικά κάτι πρωτόγνωρο. Υπάρχουν κοινωνικές ομάδες και κατηγορίες ανθρώπων οι οποίοι πραγματικά βάλλονται περισσότερο από τον οποιονδήποτε. Η χώρα μας έχει βγει από μια δεκαετή κρίση που ματώσαμε και προσπαθήσαμε να σηκωθούμε ψηλά και ξαφνικά έρχεται και αυτό. Αλλά δεν είναι φαινόμενο που αφορά μόνο τη χώρα. Είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Πρέπει λοιπόν να το δούμε με ψυχραιμία, να το δούμε με σύνεση, να το δούμε με αλληλεγγύη και ενότητα και να προσπαθήσουμε όλοι μαζί να το ξεπεράσουμε. Εμείς από τη μεριά μας συνεχίζουμε το μεταρρυθμιστικό έργο, συνεχίζουμε το νομοθετικό έργο, σας το είπα και νωρίτερα, έτσι ώστε η επόμενη μέρα να μας βρει έτοιμος να ξαναζητάμε τον οικονομικό κύκλο. Γιατί δυστυχώς η οικονομική δραστηριότητα έχει σταματήσει. Και αυτό δεν είναι δυνατόν να μην έχει συνέπειες. Έχει συνέπειες οικονομικές, έχει συνέπειες κοινωνικές και μάλιστα και είναι βαριές. Και πάντα, ναι. Βέβαια, είναι βαριές. Αλλά επιμένω να λέω, δεν πρέπει να μας βρει διχασμένους η επόμενη μέρα. Δεν πρέπει να πριτανεύσει η φωνή του λαϊκισμού που είναι η εύκολη φωνή, ο εύκολος δρόμος. Πρέπει να πριτανεύσει η λογική και η σύνεση. Και πρέπει να μας βρει όλους μαζί. Όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε. Εγώ συνηθίζω να λέω και κλείνω με αυτό. Το είπα και στην συνάντηση που κάναμε, τη τηλεδιάσκεψη που κάναμε πριν μερικές μέρες και με τον Εμπορικό Σύλλογο Κορίνθου. Με τα παιδιά που πραγματικά έχουν τεράστια προβλήματα, γιατί η αγορά της Κορίνθου είναι μια μικρή αγορά, η οποία βάλεται ήδη με την οικονομική κρίση που περάσαμε τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και με τη γυπνίασή μας στην Αττική, έτσι. Ναι. Εδώ έγινε ο προαστιακός και πόνισε η αγορά του Κιάτου. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο πολύ έχει πονέσει και πονάει η αγορά της Κορίνθου. Και αυτό που τους είπα είναι ότι η επόμενη μέρα πρέπει να μας βρει ενωμένους και να στηρίξουμε την αγορά της Κορινθίας, να στηρίξουμε τα μαγαζιά της πόλης μας. Ο κάθε ένας από την μεριά του. Και έχει πολύ μεγάλη αξία να θυμόμαστε πάντα μία παροιμία που συνηθίζω εγώ να λέω και έτσι θέλω να κλείσω και την ωραία μας πραγματικά πολύ ωραία συνέντευξη σήμερα, ότι έχοντας ανθρώπους μέσα σε ένα κελί με φαγητό αλλά πολύ μεγάλα κουτάλια, δύο κελιά με ανθρώπους και τα πολύ μεγάλα κουτάλια. Αυτοί που ταΐζαν ο ένας τον άλλον, γιατί το κουτάλι δεν έφτανε να το βάλει ο μόνος του καθένας στο στόμα του. Αυτοί που ταΐζαν ο ένας τον άλλον ζήσανε. Αυτοί προσπαθούσαν μόνοι τους, ο κάθε ένας ξεχωριστά, να φάει από το κουτάλι του, δεν μπορέσανε να φάνε. Έχει πολύ μεγάλη αξία λοιπόν πολύ να ταΐζουμε ο ένας τον άλλον. Να ταΐζουμε ο ένας τον άλλον σημαίνει να είμαστε αλληλέγγυοι, να βλέπουμε τι συμβαίνει στο διπλανό μας σπίτι, να χτυπήσουμε την πόρτα και να πούμε τι κάνουμε εδώ, γιατί σήμερα ενδεχομένως να μπορώ εγώ λίγο καλύτερα, αύριο να μπορείς εσύ λίγο καλύτερα. Και πριν μερικά χρόνια δεν μπορούσα εγώ, μπορούσε κάποιος άλλος. Και έχει πολύ μεγάλη αξία. Έχει πολύ μεγάλη αξία για να μας βρει ενωμένους η επόμενη μέρα. Γιατί η συνέπεια αυτής της παγκόσμιας διακοπής του οικονομικού κύκλου, της παγκόσμιας διακοπής του οικονομικού κύκλου, θα έχει τρομερές συνέπειες. Είναι ξεκάθαρο. Νομίζω ότι κλείνεται με τον καλύτερο τρόπο αυτή την συνέντευξη που μας παραχωρήσατε και θέλω να σας ευχαριστήσω ιδιαιτέρως που μου κάνατε την τιμή και τη χαρά. Ήταν δική μου χαρά και τιμή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζω και εύχομαι πολύ σύντομα να μπορέσουμε να τα πούμε και από κοντά και κάτω από άλλες συνθήκες εκτός COVID, και να μπορέσουμε να βοηθήσουμε ο καθένας από την πλευρά του, τους συμπολίτες μας, έτσι ώστε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για την Κορινθία μας.
Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε σας καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε, να είστε καλά. Να είστε σίγουρος. Είναι προσωπική μου δέσμευση από την αρχή να είμαι παρούσα στα προβλήματα των ανθρώπων του τόπου μας, μικρά και μεγάλα, και να δουλεύω πάρα πολύ σκληρά. Τίποτα δεν θα μας χαριστεί. Όλα θα τα κερδίσουμε με κόπο και με πολύ σκληρή δουλειά. Και εγώ έχω την διάθεση ειλικρινά να δουλέψω σκληρά. Χαίρομαι πάρα πολύ. Να είσαστε καλά. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Εσάς καλή συνέχεια, καλή δύναμη. ATA News Web TV.